επανέλθω στην ευθερολογία σας. Κύριε Καλαφάτη, εσείς ποια στοιχεία του προγραμματικού ή πολιτικού σας λόγου θα επιχειρήσετε να αναδείξετε ώστε να πείσετε όσους δεν σας εμπιστεύτηκαν στον πρώτο γύρο να σας εμπιστευτούν στο δεύτερο? Ο στόχος σας, ερμηνεύοντας εγώ το ότι λέτε ότι τα 2/3 δεν ψήφισαν τον κύριο Μπουτάρη, είναι να δημιουργήσετε ένα αντιμπουταρικό σε εισαγωγικά μέτωπο με τον κόσμο που ψήφισε τις άλλες παρατάξεις? Δεν έχει κανένα προσωποκεντρικό χαρακτήρα το δικό μου το πρόγραμμα. Η δικιά μου πολιτική είναι καθαρά προγραμματικού χαρακτήρα. Δεν κρίνω και δεν αξιολογώ τον Δήμαρχο, ούτε υπάρχει αντιπουταρικό μέτωπο, είναι κάτι μακριά από τις δικές μου αντιλήψεις. Στη διοίκηση, βέβαια, αναφερόμουν και στη εγώ. Στη διοίκηση έχω μια διαφορετική αντίληψη. Είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό ουσιαστικά εισαγάγω, πέρα από το ότι θα επιμείνω στα δύο βασικά master plans που έχω, τα οποία είναι εφαρμόσιμα και υλοποιήσιμα, το ένα το μήνυμα και ένα το μεσαίο. Το ένα αφορά τις γειτονιές, μικρές παρεμβάσεις σε όλες τις γειτονιές με μικρό κόστος, εκεί που θέλει απλώς συνεχή ενασχόληση των επικεφαλής, των πολιτικών προϊσταμένων, των υπηρεσιών, των αντιδημάρχων και του ίδιου του Δημάρχου, που είναι το κομμάτι του μικρού βεληνικού master plan, και το μεσαίο master plan, που είναι το σταυροδρόμι που έχω πει, με 5 παρεμβάσεις που γίνονται επίσης, οι οποίες δίνουν μεγάλη ανάσα στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Άρα θα επιμείνω στην γνωστοποίηση του προγράμματος από τη μία πλευρά και από την άλλη βεβαίως στο κομμάτι της διοικήσεως. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ο Δήμαρχος για μένα είναι ένας μάνατζερ, ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει την πόλη, οργανώνει, φτιάχνει το σχέδιο, εκτελεί. Λοιπόν, εκεί πέρα θα επιμείνω στο πόσο ικανός είναι κάποιος να τρέξει την πόλη, να διοικήσει, πόσο ικανός μάνατζερ είναι. Θα αξιοποιήσετε, κύριε Μπουτάρη, τη δευτερολογία σας? Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι δεν έχω αντίρρηση. Τα προγράμματα είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Αυτά που λέω ο Σταύρος είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω όμως μια βασική αντίρρηση στο είδος του μάνατζερ που είναι ο Δήμαρχος. Ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί με τις υπηρεσίες, και αυτό ήταν η κύρια προσπάθεια που κάναμε, η οποία προφανώς δεν φαίνεται, δεν μπορεί να φανεί, γιατί δεν έχει άμεση εικόνα ο κόσμος. Εμείς κάναμε μια αναδιοργάνωση στις υπηρεσίες του Δήμου, και γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς ήταν πολύ πετυχημένη αυτή η αναδιοργάνωση, και εγώ χρησιμοποίησα τις γνώσεις μου και την εμπειρία μου για να επιμένω σε αυτές τις αλλαγές, κάναμε αυτή την αναδιοργάνωση, και εξαιτίας αυτής της αναδιοργάνωσης επιλεγήκαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών σαν πιλωτικός Δήμος για να προωθηθεί η συνεργασία που έχει κάνει με την Task Force, για να έχουμε ένα πρότυπο Δήμου. Τελειώνει αυτή η δουλειά τώρα στο τέλος Αυγούστου, και τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτά προφανώς θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ριζική μεταρρύθμιση, στη διοικητική μεταρρύθμιση. Ο Δήμος, ο Δήμαρχος είναι ο πολιτικός μάνατζερ. Ο Δήμαρχος πρέπει να εμπνέει την πολιτική ηγεσία του Δήμου, τους αντιδημάρχους, τους πρόεδρους των επιτροπών, και να ολοκληρώσω πάνω σε αυτό. Την δουλειά πρέπει να την κάνουν οι υπηρεσίες. Οι δήμαρχοι έρχονται και παρέρχονται, οι υπηρεσίες παραμένουν. Αυτές πρέπει να ενδυναμωθούν, αυτές πρέπει να στελεχωθούν, αυτές πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να κάνουν καλύτερα από όλους τη δουλειά. Κύριε Καλαφάτη, σε εσάς ο λόγος για να συμπληρώσετε. Καταρχάς, 3,5 χρόνια είναι πάρα πολλά για να μπορέσεις να επικαλεστείς ότι έχω κάνει μια αναδιοργάνωση υπηρεσιών, και αυτή με αμφίβολο αποτέλεσμα. Δεύτερον, έχω διαφορετική αντίληψη. Ο επικεφαλής πολιτικός προϊστάμενος που είναι ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος που πρέπει να δείχνει το παράδειγμα σε σχέση με τη δουλειά του. Φυσικά και θα πρέπει να εμπνέει. Το έχω πει σε δικές μου τοποθετήσεις, είναι στο μήνυμά μου, το οποίο έχει δυναμηθεί σε όλη την πόλη. Ότι ο Δήμαρχος πρέπει να εμπνέει και να εμπνέεται από τους πολίτες. Θα πρέπει να προκαλεί την σύμπνοια των πολιτών και να μην προκαλεί τους ίδιους τους πολίτες. Αυτό λοιπόν είναι το μοντέλο το δικό μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο τελικά έχουμε δει τα τελευταία 3,5 χρόνια στην πόλη. Αλλά να πω και κάτι ακόμα. Ο Δήμαρχος δεν είναι για να περιγράφει τις καταστάσεις, ούτε αν θέλετε είναι η δουλειά του να χαρακτηρίζει τους πολίτες με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν έχει καμία δουλειά να χαρακτηρίζει τους πολίτες. Αυτό, όταν χαρακτηρίζει τους πολίτες, ακόμα κι αν λες ότι ξέρεις, σε χαρακτηρίζω ας πούμε με κάποιον αήθη χαρακτηρισμό, αλλά μη στεναχωριέσαι, γιατί κι εγώ μέσα είμαι, αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν είναι η δουλειά σου να το κάνεις αυτό καταρχάς. Δεν είναι η δουλειά σου να χαρακτηρίζει τους πολίτες. Η δουλειά σου είναι να πάρεις τα προβλήματα της πόλης και να τα λύσεις. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά η δικιά μας. Γιατί αν μπαίνεις σε τέτοιου είδους λογικές, τη μία να χαρακτηρίζεις τους πολίτες, την άλλη να κάνεις κάτι άλλο, τότε μιλάς αν θέλεις με ατάκες, μιλάς με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, περνάει ο καιρός και η δουλειά δεν γίνεται. Λοιπόν,